Μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα στους χυμάρου τη πόλη για να υπάρξει πιο αποτελεσματική θωράκιση στο ενδεχόμενο νέων έντονων καιρικών φαινομένων. Μηχανήματα πάντω επιχειρούν το τελευταίο διάστημα εντό του χυμάρου του Γραφσίδωνα για να απομακρυνθούν φερτέ ύλε που φράσουν την κήτη του μετά τι δεύτερε πλημμύρε. Πιο ειδικά πάντω για επιδείνωση του καιρού με έντονα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν μεταξύ άλλων και τη Θεσσαλία, προειδοποιούν οι μετερολόγοι. Η επιδείνωση αναμένεται να παρουσιαστεί στον καιρό στη χώρα μα από βορρά προ νότο, με κύρια χαρακτηριστικά τη κατά ισχυρές ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε, την επικράτηση πολύ ισχυρών βοριάδων αλλά και τη σημαντική πτώση τη θερμοκρασία, που σε κάποιε περιπτώσει θα φτάσει και του 10 βαθμού. Αυτέ οι προγνώσει πάντω για τον καιρό βρίσκουν την πόλη του Βόλου να έχει του χυμάρου σε άσχημη κατάσταση, αρκετέ ημέρε μετά και τα δεύτερα πλημμυρικά φαινόμενα. Στο γραφείο να επιχειρήσεων χθε δύο μηχανήματα για τη διάγκηση τη κήτη που έχει μπαζωθεί από του τόνου των φερτών υλικών. Με πιο γρήγορου ρυθμού, όπω επισημαίνουν και πολίτε, πρέπει να γίνει η εκμπάζωση. Στο ύψο τη αναλήψεω, πάντω, το μπάζωμα τη κήτη βγάζει στο ύψο του δρόμου, ενώ σε άλλα σημεία το ύψο των αναχωμάτων που δημιουργούνται ξεπερνούν αυτό τον δρόμων. Και στο ξηριά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Κάτι και τη Νέα Δημητριάδα ζητούν περισσότερα μηχανήματα να καθαρίσουν την κήτη του χυμάρου Ανάβρου που έσπασε σε δύο σημεία, πάνω από τον περιφερειακό και στο ύψο τη γέφυρα στην Ορμηνίου. Επισημαίνουν ότι τα φερτά υλικά κάτω από τη γέφυρα έχουν σχεδόν κλείσει τη ροή των νερών. Ο κόσμος του Βόλου εκφράζει πάντως την ανησυχία του σε την περίπτωση νέων πλημμυρικών φαινομένων με βάση την κατάσταση των χυμάρων μπορεί να υπάρξουν ξανά προβλήματα.